Θα ξεκινήσουμε με τέσσερις, θα αρχίσουμε με τέσσερις ομιλητές από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Πάτρα. Αλλά επειδή είμαστε στη Θεσσαλία, θα αρχίσουμε με τον κύριο Τζόρτζη. Τον επίγον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Τζόρτζη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το ΙΜΟΠ για την τιμητική πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πολύ, παρόλο που η φύση της παρουσίασης είναι αριθμή. Νομίζω οι τελευταίες διαφάνειες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες, αλλά ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς η μεθοδολογία. Ψάχθηκαν στο PubMed, στη μεγάλη αυτή βάση δεδομένων, τα 10 τελευταία χρόνια. Προβληματίστηκα πώς να ψάξω στην αρχή, χρησιμοποίησα διάφορους όρους. Η πρώτη μου προσπάθεια ήταν, έβαλα ουρολογία και Ελλάδα. Μου έβγαλε όλες τις δημοσιεύσεις ουρολογικές που είναι, υπάρχουν κλινικές ουρολογικές μέσα. Κάθισα με το χέρι μία-μία να προσπαθήσω να βρω ποιες αναφέρονται στην ογκολογία. Κατόπιν έβαλα ουρολογία Ελλάδα, καρκίνος νεφρού ή αποχετευτικής μοίρας, ή ουροδόχο κύστιος, ή προστάτη, όρχιος κτλ. Όλα τα αντικείμενα που ασχολούνται, που αναφέρεται η ογκολογία, η ουρολογική ογκολογία. Και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ανάλογα από πού προέρχονται οι δημοσιεύσεις. Δηλαδή, στην κατηγορία Α, θα βλέπετε και μέσα στους πίνακες, είναι όλες οι δημοσιεύσεις που προέρχονται αποκλειστικά από ελληνικά ουρολογικά κέντρα. Στην κατηγορία Β, συνεργασίες ελληνικού κέντρου με κέντρο του εξωτερικού. Στην κατηγορία Γ, όπως βλέπετε, συμμετοχή κάποιου Έλληνα στη συγγραφική ομάδα, ο οποίος σήμερα εργάζεται σε ελληνικό κέντρο. Και στην κατηγορία Δ, διάφορες συνεργασίες ελληνικών κέντρων, μη ουρολογικών, δηλαδή ουρολογικών και ογκολογικών, ή ουρολογικών και διαφόρων εργαστηρίων. Και ξεκινάμε κατά αντικείμενο. Νεφρή και αποχετευτική μοίρα. Όπως βλέπετε, στην κατηγορία Α, Β, Γ, Δ είναι οι δημοσιεύσεις. Κάθε δημοσίευση χωρίζεται σε ανασκοπήσεις, κλινικές μελέτες, εργαστηριακές μελέτες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Όπως βλέπετε εδώ, το σύνολο είναι 31 δημοσιεύσεις. Εδώ προσπάθησα να βάλουμε τις δημοσιεύσεις ανά πανεπιστήμιο ή ανά ίδρυμα από όπου έχουν προέρθει. Η σειρά των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων γενικότερα ξεκινά από βορρά προς νότο. Έτσι, πρώτο είναι το Δημοκρίτιο, είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάτρα, Κρήτη και κλινικές, διάφορες κλινικές του ΕΣΥ Αθηνών με κάποια ιδιωτικά κέντρα που σε κάποιες κατηγορίες θα δείτε έχουν βγάλει κάποιες δημοσιεύσεις. Και εδώ βλέπετε τον αριθμό αναδημοσίευση. Π.χ. Δημοκρίτιο, τρεις εργασίες, συνολικός impact factor, μέσος όρος impact factor. Θέλησα να χρησιμοποιήσω τον impact factor, διότι νομίζω έτσι αξιολογείται και ένα περιοδικό, άρα αξιολογείται και η δημοσίευση πόσο σημαντική ή όχι είναι. Δεν σας κουράζω με πολλούς αριθμούς, γιατί θα δείτε πολλούς. Περνάμε στον προστάτη, σε ένα σύνολο 75 δημοσιεύσεων τα 10 χρόνια. Βλέπετε 15 ανασκοπήσεις, 37 κλινικές μελέτες, 18 εργαστηριακές μελέτες και 5 ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Αν δούμε ένα πανεπιστήμιο, Δημοκρίτιο, 3 βλέπετε, Αριστοτέλειο 1, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 και ούτω καθεξής, ο συνολικός impact factor, μόνο του PubMed, συνολικός impact factor μέσος όρος. Ουροδόχος κύστη, εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα, έχουμε περισσότερες δημοσιεύσεις, 6 ανασκοπήσεις, 24 κλινικές μελέτες, εργαστηριακές μελέτες όπου εμπλέκεται ένα εργαστήριο σίγουρα, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και ένα editorial. Κάτι αντίστοιχο βλέπετε από το Δημοκρίτιο ως το ΕΣΥ Αθηνών και κάποια ιδιωτικά κέντρα των Αθηνών, οι οποίες έχουν βγάλει τις δημοσίευσεις αυτές. Συνολικός impact factor ανά πανεπιστήμιο και μέσος όρος του impact factor. Όρχισε εδώ τα πράγματα. Δυστυχώς είναι χειρότερα. Νομίζω είναι περισσότερο αντικείμενο ογκολόγων και οι περισσότερες μελέτες είναι ογκολογικές. Βλέπετε τις δημοσίευσεις. Το συνολικό impact factor και το μέσο όρο, στο ΠΕΟΣ κάτι αντίστοιχο, σύνολο 7 δημοσιεύσεων, κλινικές μελέτες 5, εργαστηριακές μελέτες 1 και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Και ανάλογα οι μελέτες από πού προέρχονται. Για να δούμε τα συνολικά, 196 δημοσιεύσεις. Και βλέπετε 26 ανασκοπήσεις, 77 κλινικές μελέτες, 55 εργαστηριακές μελέτες, 37 ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και το editorial. Και άμα δούμε ένα πανεπιστήμιο,
13 δημοσιεύσεις στο Δημοκρίτιο, 6 το Αριστοτέλειο, 9 το Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ανίνων και το Νοσοκομείο του ΕΣΥ του Ανίνων 18, Πανεπιστήμιο Αθηνών 81, Πανεπιστήμιο της Πάτρας μαζί με την Κλινική του ΕΣΥ 19, Κρήτη, ΕΣΥ Αθηνών και ιδιώτες. Συνολικός impact factor, ο μέσος όρος. Σχηματικά νομίζω αποτυπώνονται καλύτερα. Βλέπετε αυτό το γράφημα είναι ανάλογα με βάση τον αριθμό. Βλέπετε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και κλινικές. Με το συνολικό impact factor, εδώ τα πράγματα λίγο αλλάζουν. Προηγείται το Πανεπιστήμιο Αθηνών λόγω του αριθμού. Ακολουθούν οι κλινικές του ΕΣΥ Αθηνών και τα ιδιωτικά κέντρα. Πάτρα, Δημοκρίτιο, Κρήτη, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Αριστοτέλειο. Και εδώ, με βάση το μέσο όρο του δίκτυου επηρεασμού, βλέπετε, είναι η Πάτρα με 2,2, έχει δημοσιεύσει λιγότερες μεν, αλλά σε περιοδικά με ισχυρότερο impact factor. Και βλέπετε, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι διάφορες κλινικές του ΕΣΥ, Δημοκρίτιο, Κρήτη, Απιθύτα, Πανεπιστήμιο Ανίνων. Σας ευχαριστώ.